Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξω μια συνταγή που ίσως να αναρωτιέστε πώς να γίνεται. Την έχετε δει, αλλά δεν ξέρετε πώς φτιάχνετε. Τι θα φτιάξουμε? Το έχετε δει από τον τίτλο, δεν μπορώ να το κρύψω. Γαρίδες κανταΐφι. Αλλά θα φτιάξουμε γαρίδες κανταΐφι με μια υπέροχη σάλτσα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μια γλυκόξινη σάλτσα ουσιαστικά με δύο υλικά και ό,τι άλλη γεύση θέλετε. Γιατί η γλυκόξινη τι είναι? Ξύδι με μέλι. Η πιο εύκολη σάλτσα, μόλις ένα τηγανάκι, σε δύο λεπτά θα είναι έτοιμη. Οπότε ανυπομονώ να σας δείξω πώς φτιάχνονται οι γαρίδες κανταΐφι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε τις γαρίδες κανταΐφι, να τις αφήσουμε στην άκρη, μετά να ετοιμάσουμε τη σάλτσα μας, να την αφήσουμε να κρυώνει, ώστε να μπορούμε να σερβίρουμε φυσιολογικά. Οπότε, πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε τις γαρίδες μας. Για τις γαρίδες κανταΐφι, το μόνο που χρειάζεται είναι γαρίδες. Τις έχουμε καθαρισμένες, έξω το κεφάλι, έξω το τεντεράκι. Στο τέλος του βίντεο θα πατήσετε το κουμπάκι και θα σας δείξουμε ακριβώς πώς καθαρίζουμε τις γαρίδες. Θα ρίξω μέσα αλάτι, πιπέρι. Και μια σταγιά ελαιόλαδο. Ανακατεύω. Και αυτό ήταν όλο. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάποιο αρωματικό μέσα, μπορείτε να βάλετε όσο θυμάρι θέλετε, μπορείτε να βάλετε όσο μπούκοβο θέλετε, μπορείτε να βάλετε ξύσμα πορτοκαλιού εφόσον θέλετε. Εφόσον όμως δεν θέλετε, μπορείτε να μην βάλετε τίποτα. Εδώ έχω κανταΐφι και αυτό που έχω φροντίσει, είχα μια πετσέτα και κρατούσα νοτισμένο το κανταΐφι, γιατί δεν θέλουμε να ξεραθεί. Πρέπει να είναι ωραίο, αφράτο και να μπορούμε να το πλάσουμε το κανταΐφι. Δεν θέλουμε πολύ ποσότητα, ελάχιστη ποσότητα. Παίρνουμε τη γαριδούλα μας εδώ, βάζουμε εδώ και αρχίζουμε να τυλίγουμε. Εδώ τυλίγουμε. Και μόλις τυλίξουμε ωραία, κοιτάξτε εδώ, έχω λίγο λαδάκι, θα ρίξω πάνω λαδάκι στη γαρίδα. Καθώς θα ρίξω λαδάκι, θα φροντίσω να κάνω αυτή την κίνηση ώστε να μπορέσει να τυλιχτεί καλά το κανταΐφι γύρω-γύρω από τη γαρίδα. Κοιτάξτε εδώ. Τέλεια. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με τις υπόλοιπες. Παίρνω λίγο κανταΐφι εδώ. Βάζω εδώ, παίρνω τη γαρίδα. Λαλαλαλα. Γυρνάω. Και μόλις γυρίσω, άμα δείτε ότι έχει πολύ κανταΐφι, κόψτε λίγο. Δεν χρειάζεται να τις κάνετε πολύ κανταϊφένιες. Θέλουμε να έχει κανταΐφι, αλλά όσο πρέπει, λαδάκι. Εδώ και όπως βλέπετε το λαδάκι θα αφήνω να πέσει και πάνω στο ξύλο κοπής γιατί το χρειάζομαι. Παίρνω το λαδάκι, τυλίγω και αφήνω ουσιαστικά να δέσει το κανταΐφι γύρω γύρω από τη γαρίδα. Πάει και η δεύτερη. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω με όλες τις γαρίδες. Και οι γαριδούλες μας είναι έτοιμες, τις βάζουμε σε ένα ταψάκι. Το μόνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι λίγο χρόνο. Θέλει ουσιαστικά το κανταΐφι να δέσει μαζί με τις γαρίδες γιατί άμα πάμε να τις τηγανίσουμε κατευθείαν τι θα γίνει, θα ανοίξουνε. Όχι πως άμα τις βάλουμε στο ψυγείο θα δέσουν πάρα πολύ, πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίξουνε. Αυτό που θα κάνω είναι, όπως είναι, τυλίγω με μεμβράνη και βάζω στο ψυγείο ίσα ίσα για μισή ωρίτσα μέχρι που να ετοιμάσω τη σάλτσα. Μισή ωρίτσα είναι αρκετή. Βέβαια, η καλύτερη επιλογή που έχουμε είναι να τις βάλουμε στην κατάψυξη και από την κατάψυξη κατευθείαν να τις ψήνουμε. Εκεί πέρα δεν ανοίγουν με τίποτα οι γαρίδες, το κανταΐφι. Αλλά θα σας δείξω πώς μετά από μισή ωρίτσα, μία ωρίτσα τελικά θα γίνουν οι γαρίδες. Τώρα, όση ώρα είναι οι γαρίδες μέσα στο ψυγείο, θα ετοιμάσουμε τη σάλτσα μας. Για τη σάλτσα μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι τη γανάρα πάνω στη φωτιά και κοιτάξτε εδώ, συνταγή που πάντα δουλεύει και είναι πανεύκολη. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι, να το βγάλω από πριν, εδώ, τέλεια και χυμό από ένα πορτοκάλι. Προαιρετικά το πορτοκάλι, μπορούσαμε καν να μην βάλουμε πορτοκάλι, γιατί όπως σας είπα η γλυκόξινη είναι δύο υλικά, είναι ξύδι και μέλι ή ξύδι και ζάχαρη. Απλά επειδή θέλω να την κάνω λίγο πιο ιδιαίτερη, γι' αυτό βάζω μέσα και το χυμό πορτοκαλιού, γιατί το χυμό πορτοκάλι, όταν το γλασάρουμε, τέλος θα βγει κάτι φανταστικό. Τώρα, το ξύσμα όπως είναι, το ρίχνω και αυτό μέσα, εδώ. Το μπούκοβο πάει και αυτό μέσα. Θέλω δύο καλές, μεγάλες κουταλιές της σούπας μέλι, εδώ. Και εδώ. Και θέλουμε το ξύδι μας μέσα, περίπου 75 ml ξύδι. Θέλουμε να κάνουμε γλυκόξινη ίσα ίσα να φτιάξει για τις γαρίδες μας βέβαια. Άμα θέλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερη, μεγαλώνουμε τη δόση. Οπότε θα ρίξω κατευθείαν μέσα. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βαλσάμικο ξύδι με ρόδι Παν Ζαφυρόπουλος. Παράγεται από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών και χυμό ροδιού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Τέλεια. Τώρα, σε αυτό το σημείο,
Σε μία γλυκόξινη ρίχνουμε λίγο corn flour για να δέσει. Εγώ δεν θα ρίξω corn flour, θα πάω εντελώς φυσικά. Θα περιμένω να δέσει από μόνη της. Θέλω να γίνει σφιχτή. Οπότε θα αφήσω να πάρει μία βράση και μόλις δω ότι αρχίζει να πίζει, δεν θέλω να πήξει τελείως. Θα βγάλω από τη φωτιά και θα την αφήσω να πήξει τελείως όταν κρυώσει. Γιατί όταν κρυώνει, πίζει. Μόλις είναι έτοιμη και η σαλτσούλα μου, θα τη γανίσω τις γαρίδες κανταΐφι και θα σερβίρω με αυτή την υπέροχη σάλτσα. Λοιπόν, η σαλτσούλα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχη που έχει γίνει. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Θέλουμε συμπυκνωμένη και έντονη γεύση, γιατί κάνουμε μια γλυκόξινη. Οπότε θέλουμε ίσα-ίσα να βουτήξουμε και να γεμίσει το στόμα μας με γεύση. Το λάδι μου εδώ πέρα καίει. Έχω βάλει σπορέλο, δεν βάζουμε ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλετε ελαιόλαδο. Και παίρνουμε τις γαρίδες, βάζουμε πάνω σε μια τρυπητή εδώ. Και σιγά-σιγά θα τις βουτήξουμε στο καυτό λάδι για να μην σπάσουν, να μην ανοίξουν. Κοιτάξτε εδώ. Αφήνουμε λίγο. Και τις αφήνουμε τελείως. Συνεχίζουμε τις επόμενες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ και σιγά σιγά, με τη βοήθεια της τρυπητής εδώ πέρα κρατάμε, σιγά σιγά βουτάμε μέσα. Τώρα, σε περίπτωση που βάζουμε στην κατάψυξη, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, δεν θα ανοίγανε με τίποτα. Κοιτάξτε εδώ, έχουν γίνει καταπληκτικές. Δεν βάζουμε πολλές για να έχουμε τον έλεγχο. Θέλει προσεκτικά να κάνουμε τις κινήσεις μας. Και οι πρώτες γαριδούλες μου είναι έτοιμες. Κοιτάξτε, φανταστικές. Βγάζω στην άκρη και συνεχίζω μέχρι να τελειώσω όλες τις γαρίδες. Και βγάζουμε και τις τελευταίες. Μα κοιτάξτε εδώ τι υπέροχες που γίνονται. Από την κατάψυξη δεν θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ πέρα, που ίσως λίγο να έχουν ανοίξει, αλλά τις κάναμε αμέσως. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να παγώσουν. Θα τις βγάλετε όχι πολύ ψημένες. Ίσα-ίσα πρέπει να χρυσαφίσει το κανταΐφι και βουαλά. Υπέροχες. Θέλει προσεκτικές κινήσεις, να αγαπάμε αυτό που κάνουμε, να ξέρουμε ακριβώς πώς τις φτιάχνουμε και όπως σας έδειξα εγώ. Και κοιτάξτε εδώ, είναι τέλειες. Είναι τυλιγμένες από κανταΐφι, δεν υπάρχει κανένα κενό. Θα πάρω και θα βάλω εδώ. Θα τις φέρω εδώ και αυτό που θα κάνω είναι να τις ποτίσουμε αυτή την υπέροχη γλυκόξινη σάλτσα που έχουμε κάνει. Κοιτάξτε εδώ. Αφήστε τη σάλτσα να πάει πάνω από τις γαρίδες. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Είναι σαν μαρμελάδα, τη βλέπετε. Γιατί χρησιμοποιήσαμε το βαλσάμικο ξύδι με ρόδι, οπότε κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο χρώμα που έχει πάρει. Το μόνο που θα κάνω είναι να ρίξω λίγα μυρωδικά από πάνω. Έχω λίγο θυμαράκι εδώ. Είναι ωραία τα φιλαράκια, κοιτάξτε εδώ τι ωραίο. Έχω λίγο βασκόμηλο. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Μα κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχο που γίνεται. Και λίγο βασιλικό. Είδα φρέσκα μυρωδικά, ίσα-ίσα. Να δώσουμε αυτή την αίσθηση του μοναδικού. Κοιτάξτε εδώ, εδώ και εδώ. Πείτε μου τώρα πού θα σας βγάζαν αυτό εδώ το πιάτο για ορεκτικό και πραγματικά δεν θα παθαίνατε σοκ. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Ξέρω ότι ζηλεύετε πάρα πολύ, αλλά ειλικρινά δεν με νοιάζει. Βούτυξα στην υπέροχη γλυκόξινη γαρίδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι η πιο γευστική γαρίδα κανταΐφι που έχετε φάει ποτέ σας. Η πιο εύκολη μπορείτε να φτιάξετε. Γλυκόξινη σάλτσα σε 2 λεπτά. Οι γαρίδες πανεύκολα έτοιμες σε 2 λεπτά. Οπότε είναι μια συνταγή αξιόσων. Μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι σας. Μπορείτε να την προσέξετε τους πάντες. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε τη συνταγή. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.